Είναι 5η 19 Φεβρουαρίου και είναι η πέμπτη μέρα που ζούμε χωρίς ρεύμα. Εδώ η μόνη μου στροφιά, ο Μπόκο, που έχει γίνει, είναι βρεμένος από το χιόνι. Είναι λοιπόν η πέμπτη μέρα που είμαστε χωρίς ρεύμα, εδώ πέρα στον εξωτικό Άγιο Στέφανο. Και ξεκινάω το βίντεο αυτή τη μέρα γιατί δεν περίμενα να το βγάλω βίντεο, απλά ήθελα τώρα να σας δείξω πραγματικά τι συμβαίνει στον Άγιο Στέφανο. Να σας δείξω λοιπόν αυτό το μικρό ταξίδι το οποίο έχει γίνει από την Κυριακή, που έχουμε ξεμείνει χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Θα καταλήξω στο βίντεο μετά από κάποια πλάνα ξανά σε αυτή τη μέρα, γιατί έχω βάλει και από τις προηγούμενες. Αλλά το θέμα πήγε ως εξής ουσιαστικά. Όλα ξεκίνησαν τη μαγευτική Κυριακή. Τη στιγμή που ξεκίνησε να χιονίζει. Συγγνώμη για το φωτισμό, αλλά πραγματικά δεν έχω φως μου στο σπίτι μου. Και ξεκίνησε λοιπόν που λέτε να χιονίζει. Εντάξει, λέμε εμείς πόσο πολύ μπορεί να χιονίσει. Κυριακή βράδυ, στις 3 η ώρα, μας κόβεται πρώτη φορά το ρεύμα. Δεν είχαμε τη Δευτέρα ρεύμα καθόλου. Ψήσαμε εδώ πέρα στο τζάκι, φάγαμε ό,τι μπορούσαμε. Φτάνει βράδυ, έρχεται το ρεύμα για κυριολεκτικά περίπου 40 λεπτά με μία ώρα και ξανακόβεται, προφανώς. Ξυπνάμε την Τρίτη, παθαίνουμε απελπισία. Δεν είχαμε για δεύτερη μέρα ρεύμα. Μας κόβεται και το νερό, γιατί λένε αφού σου έχουμε κόψει το ρεύμα, ας σου κόψουμε και το νερό του ανθρώπου προφανώς. Και αφού λοιπόν έγινε αυτό, φτάνουμε στην Τετάρτη, όπου συνεχίζουμε φυσικά να μην έχουμε ρεύμα, να μην έχουμε νερό. Και είναι η φάση που εγώ ανακαλύπτω ότι την επόμενη μέρα πρέπει να δώσω μάθημα. Θα τα δείτε όλα αυτά γενικότερα που σας λέω. Γίνεται κάτι, θα δείτε, μπήκανε μέσα στα κρέιντερ, μας βγάλανε το χιόνι έξω, ήταν αυτή η κατάσταση. Έπρεπε κάπως να φύγω από το σπίτι, έφυγα από το σπίτι, βράδυ. Κατάφερα να φτάσω σε μια φίλη μου να δώσουμε μαζί το μάθημα, γιατί αποφασίσανε ότι το γεγονός ότι ο Διόνυσος βγήκε σε κατάσταση διάτακτης ανάγκης δεν είναι αρκετά σημαντικό για να κυρωθεί ένα μάθημα. Ότι μπορούμε όλοι να διαβάσουμε και μιλάμε για 205.000 νοικοκυριά στην Αττική που μείνανε χωρίς ρέμα και χωρίς νερό τουλάχιστον μια μέρα. Αυτό λίγο είναι τραγικό. Και έγινε αυτό, έδωσα. Γύρισα πίσω στον Άγιο Στέφανο, έπρεπε να κάνω κάποιες δουλειές. Οι δικοί μου έμειναν και χτες το βράδυ εδώ πέρα. Και το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς μας είπανε ότι πέρα από τις βλάβες που έχουν γίνει στην ευρυτερή περιοχή και θα τις δείτε μέσα στο βίντεο, ότι πραγματικά οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Ήταν πραγματικά τεράστιες, θα τις δείτε στη διάρκεια του βίντεο. Το θέμα είναι το εξής, ότι ακόμα και ρεύμα να πάει σε όλο τον Άγιο Στέφανο, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ρεύμα. Μας είπανε ότι η κολόνα που είναι πάνω από το σπίτι μας έχει πέσει και αυτή η κολόνα δίνει ρεύμα σε εμάς και στο γείτονα. Οπότε και σε όλη την περιοχή να πάει ρεύμα, αν δεν φτιαχτεί η συγκεκριμένη κολόνα, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ρεύμα. Γενικά, όλοι μου οι φίλοι εδώ πέρα, κανείς δεν έχει ρεύμα εδώ πάρα πολλές ημέρες. Θα δείτε λοιπόν το υπόλοιπο βίντεο το πώς πήγε όλο αυτό. Καταπληκτικά γενικότερα περάσαμε. Ναι, περνάμε γενικότερα και θα περάσουμε και τις υπόλοιπες ημέρες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο λόγος ο οποίος βγάζω αυτό το βίντεο δεν είναι για να χλεβάσω την κατάσταση την οποία περνάμε, γιατί πραγματικά μπορεί να φαίνομαι πάρα πολύ χαρούμενη στα βίντεο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο εν έτη 2021 να μένεις χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου γιατί το χιόνι είναι ένα μέτρο και. Οπότε γενικότερα το έβγαλα απλά για να σας δείξω λίγο τι συμβαίνει, επειδή άκουσα κάποια σχόλια ότι δεν γίνεται να έχει γίνει αυτό από άτομα και δεν με πιστεύανε ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό και έτσι εξηγούσαν την τραγικότητα της κατάστασης και δεν το καταλαβαίνανε. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το βίντεο είναι ένας τρόπος να τους δείξω ότι όντως η τραγικότητα της κατάστασης που παρουσιάζω είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ψυχή μου, τον Μπόκο εδώ πέρα. Κάρια το σκυλί. Τώρα φοβάμαι ότι θα μας πεθάνουν και τα ψαράκια γιατί τα καλυμμένα δεν έχουν θέρμανση και δεν ξέρω τι θα κάνουν και έχω συνοχωρηθεί πάρα πολύ. Γενικά, ναι. Οπότε πάμε να δούμε το υπόλοιπο βίντεο. Πάμε να δούμε το υπόλοιπο βίντεο, αυτό έχω μόνο να πω. Ξυπνήσαμε χωρίς ρεύμα και ακόμα εξακολουθεί να είναι έτσι κατάσταση όπως ήταν το βράδυ. Εξακολουθούμε να μην έχουμε ρεύμα. Είναι κάτι καταπληκτικό, κόπηκε χθες πάλι στις 3, ήρθε για έτσι μία ώρα και έφυγε. Οπότε δεν έχω και πάρα πολύ μπαταρία. Γενικά, ναι. Περνάμε τρομερά. Καλημέρα. Αυτό δεν ήταν ξύλο, ήταν ένα κλαδί που είχε πέσει. Αυτό το νιώθω ότι θα έχω κατακλειστεί. Γεια. Το τραπεζάκι έχει γίνει ένα δεύτερο τραπεζάκι. Έρχεται και πέρα. Πού?
Θεέ μου. Είναι σαν να είναι πίσω του σκι. Πραγματικά. Είναι παντού. Οι καρέκλες δεν φαίνονται πλέον. Έχουν γίνει ένα. Και αυτό το τραπεζάκι έτσι μία από τα ίδια. Και γενικά όσο πας προς το δάσος είναι το απόλυτο κενό γενικά. Χιονίζει ακόμα, πώς γίνεται να χιονίζει ακόμα μετά από 2 μέρες. Δεν μπορώ. Έχουμε φέρει εδώ πέρα ξύλα γιατί μας τελειώσανε. Και γενικά δεν έχουμε ρεύμα, οπότε πρέπει κάπως να σταθούμε. Και εκεί είναι η μάντρα μας η οποία έπεσε γιατί έσπασε ένα δέντρο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία γενικά. Δεν ξέρω καν αν θα καταφέρω να τελειώσω αυτό το vlog γιατί δεν έχω μπαταρία. Οπότε περνάμε καταπληκτικά, περνάμε τέλεια. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Αλήθεια. Είμαι σίγουρη ότι όποιος το βλέπει δεν μπορεί να αντιληφθεί το ύψος του χιονιού. Αλλά σκεφτείτε αυτό και πέρα κάτω είναι σκάλα. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτό. Πού το. Α, να το έχασα. Αυτό εκεί είναι σκάλα. Δεν υπάρχει πλέον. Έχουν σπάσει όλα τα δέντρα στο δάσος μας και εκεί πέρα μου βλέπετε. Και γενικά δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Και αυτό εκεί ήταν σκάλα. Δεν υπάρχει πλέον. Και αυτό εκεί τσουλήθρα κάτω ήταν σκάλα. Δεν υπάρχει πλέον. Αλλά το πιο αστείο από όλα είναι ότι πίσω από αυτό το πράγμα εδώ πέρα που είναι γύρω στο 1 μέτρο υπήρχαν κάποτε παράθυρα τα οποία δεν ξέρω αν τα βλέπετε, τα οποία πλέον δεν υπάρχουν γιατί έχουν καλυφθεί τελείως. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Τι θα κάνω, τι θα κάνω, δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω τι θα κάνω. Ειλικρινά, πόσο μπορεί να χιονίσει? Πόσο θα πει έλεος, πόσο θα πει έλεος πραγματικά. Την εξωβράτηκα είναι τρομερή αντανάκλαση. Τρομερή αντανάκλαση, τύπου βλέπουμε τα πάντα. Είναι λες και είναι μέρα έξω. Αυτό. Έχουμε να δούμε τόσο χιόνι από τότε που ήμουν πολύ μικρή, ήμουν γύρω στα 4-5 και είχαμε μείνει μία εβδομάδα χωρίς ρεύμα. Και δικοί μου πήγανε με τα πόδια μέχρι την πλατεία που είναι τύπου διαδρομή πάνω από 40 λεπτά για να πάνε τροφή. Και είχα πάει κι εγώ και είχαμε σταματήσει με τη μαμά μου, θυμάμαι το stop, ένα χιονιστικό για να μας γυρίσει. Και επειδή δεν χώρισα αδερφή με τον πατέρα μου, γυρίσαμε με τα πόδια και αδερφή μου έπεσε μέσα σε μία λίμνη που είχε γίνει πάγος και δεν μπορούσε να περπατήσει μετά για 2 μέρες. Γιατί είχε παγώσει το πόδι της και είχε παραλύσει. Γενικότερα ήταν σε μία τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω. Νάρνια, δεν ξέρω. Αλλά πάντως αυτή η κατάσταση είναι τρομερή. Μου ανησυχήσετε και να καλύψετε το ρόγο που φέρνω 2,5 κιλά. Επίσης τώρα δεν έχουμε και νερό. Να στο κόψουμε πριν λίγο. Τρομερό. Το μαλλί μου είναι τρομερό σήμερα. Συγγνώμη για την κατάστασή μου σε αυτό το βίντεο. Αλήθεια, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Δεύτερη προσπάθεια. Όπα. Μπήκε το μισό μου πόδι μέσα. Απλά χάθηκε. Είναι πολύ βαθύ. Τι έκανα. Βυθίζομαι ολόκληρη και δεν έχω φτάσει καν μέχρι το τέλος. Έκανα αγγελάκι. Όχι. Ναι. Καλά είσαι. Το μισό πόδι. Παιδιά εδώ πέρα. Τι τραβώ. Καλά είμαι το σώδι στο χιόνιο. Δεν είμαι καλά. Ναι, κι εγώ. Αντίο. Πάμε μέσα. Σας θέλω τη φωτιά. Χάνεται το σήμα. Χαμός γίνεται. Α, ρεύμα όχι ακόμη. Λες πολύ τέλειο. Μέρα στο χιόνι, χωρίς ρεύμα, Τρίτη. Ξυπνήσαμε και πάμε το πέρα στο λαγούμι που έχουμε σκάψει να δούμε τι έχει κάνει ο Δήμος. Η κατάστασή μου νομίζω αυτό το βίντεο θα είναι χειρότερη από όλες τις καταστάσεις που έχω υπάρξει σε όλα τα βίντεο. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο Δήμος
γιατί έχουν έρθει και έχουν κουνήσει πάρα πολλά δέντρα και τα έχουν βάλει εδώ πέρα απέναντι. Να δούμε λίγο τι έχουν κάνει. Πρέπει να σκάψω τόσο βαθιά για να τα βρω τα ξύλα, γιατί δεν έχουμε ξύλα πλέον και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, οπότε πρέπει να τα πάρουμε από εδώ πέρα απ' έξω. Είμαι σαν μικρός σκημός. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, σαν μικρός σκημός πραγματικά. Εν τω μεταξύ, σε άλλα νέα, μας ανακοινώσανε τώρα ότι ό,τι και να γίνει στην περιοχή με το ρεύμα, εμείς δεν θα συνεχίσουμε να μην έχουμε ρεύμα, γιατί έχει πέσει μία κολόνα τη που παίρνουμε ρεύμα μόνο εμείς οριακά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, εδώ πέρα έτσι έσκαψα. Να τα ξύλα. Και εδώ τα ξύλα. Έχω γεμίσει τώρα τη σακούλα. Και γενικά, ναι, εχθές όταν ήρθαμε να πάρουμε ξύλα, έπεσε αυτό το κλαδί. Ήταν πάρα πολύ κοντά μας και απλά αποφασίσαμε ότι από τώρα πεθάρουμε καλύτερα να φύγουμε. Γενικά τώρα, τι ωραία που περνάμε. Τι ωραία που περνάμε πραγματικά. Για να βγάλω το αμάξι. Βέβαια, έχω πάρα πολύ ακόμα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν θα τα καταφέρουμε. Από εκεί έφυγε. Και αυτό είναι το aftermath. Που τα καταφέραμε. Όλα καλά. Αυτό είναι το ποζό τις τελευταίες ημέρες. Εδώ πέρα έχουμε ξύλια. Αυτά εδώ πέρα. Και ένα κουβαχιόνι μπας και λιώσει και γίνει νερό. Γενικά δεν πάει πολύ καλά αυτό. Δεν πάει καθόλου καλά, πραγματικά. Και αυτό εκεί είναι το δέντρο μας το οποίο έσπασε και αποφάσισε σχεδόν να πλακώσει το αμάξι. Όλα καλά, όλα με φυρά. Ωραίο! Η κατάσταση να είναι τόσο τραγική. Ναι, κάτωσε εσύ. Έχει να πάει και τα αμάξι. Δεν πάει με πρώτη. Εδώ, κοίτα, Χριστέ μου. Χριστέ και Παναγιά. Τέλεια, μπορώ να σε πάω σπίτι σου. We are the dreamers of dreams. Άλλο ένα δεντράκι εδώ πέρα πανέμορφο που έχει σπάσει. Τέλειο. 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 Υπέροχο. Πάμε, προχωράμε, πάμε πιο κάτω. Δεν ξέρω τι θα δω σήμερα. Αλήθεια. Μιλάμε ότι είμαστε στην δεύτερη μέρα με ήλιο και έξω έχει ακόμα τόσο πολύ χιόνι, το βλέπετε. Δεν λιώνει με τίποτα γενικότερα. Εδώ γνωμούλα για το δέντρο μες στη μέση του δρόμου. Γενικά νομίζω ότι αυτά θα μείνουν πάρα πολλές μέρες έτσι, πραγματικά. Τρομερό, τρομερό, υπέροχο, προχωράμε, συνεχίζουμε. Αυτό το βίντεο είναι κυριολεκτικά για όλους όσους δεν πίστεψαν ότι μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα στην περιοχή που ζω. Γιατί αλήθεια υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πιστεύανε ότι αλήθεια ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πιστεύαν ότι ζούμε σε αυτή την κατάσταση και πραγματικά είναι στενάχωρο ότι δεν το πιστεύανε. Βρε, καθυστερήσαμε γιατί ήταν ένα δέντρο στη μέση. Βρε, εντάξει και είχα χωθεί ότι κάτι έγινε. Συνηθισμένα. Χωράμε κιόλας τα δύο αμάξια σε αυτό το δρόμο. Εδώ οι κυριούλητες δίπλα προσπαθούν να φτιάξουν το δρόμο. Α, έχει φτιάξει! Τρομερό! Φύγε αγάπη μου από τη μέση. Ναι καλέ! Είναι μόνο όλα τα δέντρα μέσα στο δρόμο. Πραγματικά.
πειράζει, μωρέ, θα μείνουμε εδώ για πάντα σιγά. Α, ο κύριος μπροστά, γιατί, τώρα το δω. Και κυκλοφορεί με τα στρώματα στο Παναμάξ. Τι συμβαίνει, πού πάει, μετακομίζει, τι φάση. Όσο πλησιάζουμε σπίτι μου, είναι κυριολεκτικά λες και μας έχει καταραστεί ο Θεός, δηλαδή αλήθεια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν αντέχουμε τον κύριο με τη μετακόμιση μπροστά. Επίσης, ήταν ένας καημένος χτες εδώ πέρα που το δέντρο του είχε διαλύσει τελείως το αμάξι. Δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα αυτό το αμάξι εδώ. Άμα είναι, θέλω να σας το δείξω, να δείτε πραγματικά τι καταστροφή έχει γίνει. Και όχι μόνο, και σε σπίτια, εννοείται. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό εδώ πέρα το δέντρο που έχει πέσει εδώ. Σε εδώ πέρα το δέντρο έχει πέσει από την πρώτη κιόλας μέρα πάνω στο κτίριο. Και συνεχίζεται εδώ πέρα και φτάνοντας στο σπίτι μου, συναντάμε αυτό εδώ πέρα το δύσμηρο αμάξι που δεν χωράει κιόλας να περάσω, το οποίο κυριολεκτικά διαλύθηκε όλο. Είναι 5η 19 Φεβρουαρίου και είναι η πέμπτη μέρα που ζούμε χωρίς ρεύμα. Αγάπη μου, έχεις να πεις κάτι για την κατάσταση την οποία βιώνουμε? Έχεις? Δεν έχει. Θέλω απλά να σας δείξω την κατάσταση που επικρατεί στην κουζίνα μου, η οποία είναι αυτή. Και άλλα τόσα είναι μέσα στο πλυντήριο και δεν μπορούν να πληθούν. Είναι εξαιρετικά αστείο, πραγματικά. Νιώθω ότι είναι τόσο έρημο το σπίτι. Νιώθω ότι πραγματικά δεν ξέρω πού έχω έρθει. Είναι λες και έχω έρθει στην αποκάλυψη. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς έχω στενοχωρηθεί με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Πραγματικά, και για να καταλάβετε τη σοβαρότητα της κατάστασης, άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη διακοπή ρεύματος. Δηλαδή, ναι, μεν εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έρθω στο σπίτι μου και όντως στενοχωριέμαι. Αλλά άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη έχουν πεθάνει επειδή δεν έχουν, ας πούμε, οξυγόνο. Δεν ξέρω, πραγματικά ελπίζω. Αλήθεια, όσοι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, να αναθεωρήσουν. Αλήθεια. Τα είχα να πω για το σημερινό βίντεο, ότι η κατάσταση απλά είναι τρομερή και δεν ξέρω για πόσο μέρη θα συνιστεί και απλά ευελπιστώ για το καλύτερο, πραγματικά. Λόκο, θες να πεις και εσύ κάτι? Θέλω να σας πει ότι σας αγαπάει πάρα πολύ και ότι έχει στεναχωρηθεί και εκείνο με αυτά που έχουν γίνει, αλλά δεν πρέπει να κάνει κάτι. Δυστυχώς. Θέλω να κάτσω εδώ, θέλω να μπω στο κρεβάτι μου. Μπορώ. Θέλω να ανοίξω τα φώτα. Θέλω να ανοίξω το νερό. Θέλω να κάνω κάτι. Μπορώ. Και σε περίπτωση που έχετε απορία, βγήκε άρθρο και είπανε ότι στον Άγιο Στέφανο χιόνισε πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Αθήνας. Οπότε, κερδίσαμε. Εισπράει εδώ πέρα. Για να καταλάβετε πόσο πολύ δεν έχει λιώσει το χιόνι, πέρα ότι συνεχίζω να μην έχω σκάλα εδώ πέρα, είναι ότι οι καρέκλες είναι σε αυτό το ύψος το χιόνι. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε αγοράσει σε κάτι πάρτι και είναι ο μόνος τρόπος που φωτιζόμασταν όλες τις προηγούμενες ημέρες. Πραγματικά. Κάνουν από τον τζάμπο, ξέρω εγώ, μισό ευρώ και ήταν η σωτηρία μας. Ημέρα έκτη. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει μια σωτηρία, γιατί οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα πάνω στο τέτοιο και φτάνουν την κολόνα. Οπότε πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να μας έρθει το ρεύμα. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι η σωτηρία μου. Είναι η σωτηρία μου. Αυτός εκεί πέρα είναι ο φράχτης ο οποίος έχει σπάσει και αυτή εκεί πέρα είναι η σωτηρία μου. Φάσιο να έκανε εγώ μέσα σε αυτή την κατάσταση εντωμεταξύ. Τρομερό. Επίσης δείτε τι ωραίος που είναι ο ουρανός. Πραγματικά είναι πανέμορφος. Σε άλλο να έρθω λίγο να σας δείξω τις καταστροφές που έχουν γίνει. Αυτό εδώ πέρα έπεσε και έσπασε. Και εδώ πέρα ήταν το αμάξι μου, οπότε γλίτωσε για μερικά μέτρα. Α, κοπάνισα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το δέντρο το οποίο έσπασε όλο και έπεσε. Είναι εδώ πέρα κάτω. Και συνεχίζουμε πηγαίνοντας πιο μέσα. Βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε κλαδιά τα οποία έχουν πέσει κάτω, εντάξει. Εκεί πέρα έχει πέσει ένα ολόκληρο δέντρο, δεν φαίνεται. Εδώ πέρα και άλλα κλαδιά. Αυτό εδώ πέρα έπεσε όταν ήμασταν εμείς εδώ πέρα από κάτω και οριακά πήγε να μας πλακώσει. Πανέμορφο. Εκεί άλλο ένα μικρό δεντράκι που έχει σπάσει. Και άλλο πιο μέσα από εκεί. Γενικά, ναι. Και να σημειωθείτε, αυτές είναι μόνο καταστροφές που έχουν γίνει μέσα στο σπίτι μου. Οπότε για να έχουν γίνει αυτά μέσα στο σπίτι μου, φανταστείτε λίγο την κλίμακα των καταστροφών που έχουν γίνει στο υπόλοιπο. Οπότε πραγματικά, ναι, αλήθεια σας λέω ότι ήταν η αποκάλυψη ο δρόμος που κυρνούσα. Ήταν λες και έχει γίνει πόλεμος. Αλήθεια, θέλω να βάλω τα κλάματα γιατί έβλεπα σπίτια κατεστραμμένα και αμάξια κατεστραμμένα ανθρώπων. Και πραγματικά είναι τρομερό το ότι ζούμε στο 2021 και γίνονται αυτά τα πράγματα. Βασικά δεν είναι τρομερό. Σίγουρα μπορεί να γίνει. Απλά είναι πάρα πολύ στενά.
είναι άχορο. Αλήθεια, πάρα πολύ. Έχει σταματήσει να χιονίζει εδώ και 3 μέρες και το χιόνι συνεχίζει να είναι κανονικότατα στρωμένο. Υπέροχο. Παιδιά, είδα μια κολόνα του Δεδιέ να περνάει. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Θέλω να βάλω τα κλάματα. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Εγώ βγαίνω εδώ πέρα έξω να πανηγυρίσω. Πραγματικά. Πραγματικά, αλήθεια, λέω. Έχω έρθει έξω να πανηγυρίσω. Πραγματικά. Μέχρι για τόσο κλευριστικό ήχο. Μου αρέσει, σημαίνει ότι έρχεται το ρεύμα. Πολύ καλά πήγε αυτό. Αυτό είναι ακριβώς κάτω το σπίτι μου. Τέλειο. Φτιάχνω την κολόνα. Αν φτιαχτεί αυτό, θα έχουμε ρεύμα, θα σωθούμε. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πραγματικά. Και τι κάνεις? Μπαπού. Με γράφει. Η φωτιά σήμερα δεν είναι. Δεν το λέω όπως είναι σημάδι, μην τελεύεται. Θα έρθει το ρεύμα. Θα έρθει το ρεύμα. Είναι σημάδι, θα έρθει. Ναι, ναι, και δεν θέλει να ανάψει. Ναι. Λέει μην μπεδεύεσαι ρε παιδί μου, σε 2 ώρες, 3. Θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ, θα ανάψετε, θα δείτε. Τι άλλο να πω. Σας παρακαλώ, κάτσε λίγο γιατί δεν ξέρω πότε το έχεις. Ρεύμα! Είναι ακόμα ρεύμα! Άνοιξε όλα τα φωτά που υπάρχουν. Άνοιξε τα όλα. Α, δεν ανοίγουνε. Ήρθανε μόνο μερικά. Ήρθανε μόνο τα μισά φώτα. Δεν πειράζει. Εγώ να σας πω ότι ήρθε το φως. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θα ήρθω να κλαίω πραγματικά. Δεν ήρθε όλο το φως. Ήρθαν τα μισά φώτα. Αλλά για τα μισά είναι καλύτερα από το οτιδήποτε. Θέλω να ανοίξω όλα τα φώτα του σπιτιού και να μην ανοίξω τα ύπατα. Πραγματικά. Είμαι πιο ενθουσιασμένη από ποτέ. Αλήθεια. Είμαι πιο ενθουσιασμένη από ό,τι μπορώ να σα εξηγήσω. Αλήθεια, σα λέω. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θέλω να βάλω τα κλάματα, πραγματικά. Το outro μου θα το κάνω όπως το είχα βγάλει πριν κάτι μέρες. Επειδή νομίζω ότι τα λέω όλα εκεί πέρα. Ξέρετε, σα πειράζει τα γερμή. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ρεύμα. Όπως επίσης είμαι και πάρα πολύ ευριασμένη για κάποια πικρόχολα σχόλια που είδα από κάποιους ανθρώπους και την κατάσταση που βιώνουμε εδώ πέρα, η οποία ήταν κάποια τραγικά σχόλια που δείχνουν ότι δεν σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου. Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα κάνω αυτά τα σχόλια, να σας υπενθυμίσω ότι ναι, μεν εγώ δεν είχα ρεύμα για νερό, αλλά άλλοι άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Οπότε πριν μιλήσεις, μπες πρώτα στη θέση μου και μετά μίλα. Και όπως λέει και ο μπαμπάς μου, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό μου. Πραγματικά. Επίσης, επειδή δεν ξέρω πού θα με βρει η αποφώνηση, βγάζω και την αποφώνηση τώρα και έχω να σας πω ότι επειδή δεν ξέρω πραγματικά πού θα φτάσει όλο αυτό, αλλά στο σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ελπίζω πραγματικά η βλάβη, αν όχι στο σπίτι μου, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο δικό μου σπίτι, αλλά τουλάχιστον στους ανθρώπους εδώ πέρα γύρω να αποκατασταθεί σύντομα. Και εύχομαι πραγματικά να ξαναχιονίσει και να χιονίσει πραγματικά σε όλη την Αθήνα, γιατί είναι πανέμορφη που χιονίσει και μέχρι στη Γλυφάδα. Αλλά εύχομαι πραγματικά το να χιονίσει στη Γλυφάδα να μην σημαίνει ότι εμείς εδώ πέρα πρέπει να αποκλειστούμε για 17 μέρες. Αυτό μέχρι το επόμενο βίντεο, ελπίζω πραγματικά να είμαι σε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά πολλά φιλάκια! Και ως additional βίντεο, αυτό εδώ πέρα το δέντρο το οποίο έπεσε μέσα στη μέση του δρόμου. Kisses!